αγαπητοί φίλοι και φίλες. Τώρα, μόνο οργή μπορεί να προκαλεί αυτή η κατάσταση. Μόνο άνανδρη και ανέντιμη μπορεί να χαρακτηριστεί η επίθεση. Στους εργάτες που αγωνίζονται για αυτό αυτονόητο, για το ψωμί το δικό τους, της οικογένειάς τους, για μισθό που να τους επιτρέπει να ζουν με αξιοπρέπεια. Όταν δουλεύουν σε μια επιχείρηση η οποία έχει ανοίξει τα φτερά της για τρομερή κερδοφορία τα επόμενα χρόνια. Εδώ όλα δείχνουν ότι δεν έχουν κανένα όριο, γιατί χρηματοδοτούν αυτά που χρηματοδοτούν, 100 εκατομμύρια είναι λεφτά δικά σας, δικά μας, των αγροτών, των αυτοαπασχολούμενων, των εργαζομένων της Καβάλας, και τα διαθέτουν σε μια επιχείρηση η οποία θέλει να ξεμπερδεύει με τα εργατικά δικαιώματα. Αυτό είναι μια γενικευμένη επίθεση. Δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους στα πετρέλαια Καβάλας. Δείχνουν ότι δεν θα σταματήσουν πουθενά, θα αξιοποιήσουν οποιαδήποτε μορφή καταστολής για να πετύχουν το στόχο της μεγαλύτερης κερδοφορίας μέσω της συντριβής των εργατικών δικαιωμάτων. Έχουν ψηφιστεί νόμοι όπως του Χατζηδάκη για να τελειώνουμε με όλα τα δικαιώματα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να βγάλουν συμπεράσματα όλοι για το ότι χρειάστηκε να κινητοποιήσουν πάνοπλες δυνάμεις καταστολής από όλη την Ελλάδα για να κάνουν καλά 200 αποφασισμένους εργαζόμενους που δεν έχουν σκοπό να παραδώσουν στην εργοδοσία όλα αυτά που κατακτήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Εμείς δεσμευόμαστε με τις δυνάμεις που έχουμε, επειδή και αυτός ο αγώνας σήκωσε τον πόη της εργατικής τάξης ένα κεφάλι, να γίνει ζήτημα όλης της εργατικής τάξης. Η χθεσινή κινητοποίηση έχει αυτό το χαρακτήρα και δείχνει ο δικός σας αγώνας ότι πραγματικά αν συσπηρωθούν οι εργαζόμενοι σε ενιαίο μέτωπο, τότε ο αντίπαλος θα φαντάζει πάρα πολύ μικρός. Άρα θα είμαστε κοντά σε αυτόν τον αγώνα, σε ό,τι μορφή και να πάρει, από τη Βουλή, με τις τοπικές δυνάμεις, σε μια διαδικασία μέχρι να αποφασίσει η εργατική τάξη να απαντήσει ως μια γροθιά και να πάρει πίσω όλα αυτά που τις πήραν ή προσπαθούν να τις πάρουν. Καλό κουράγιο σας ευχόμαστε. Εμείς θα είμαστε 24 ώρες το 24ωρο σε αυτόν τον αγώνα, γιατί είναι αγώνας όλης της εργατικής τάξης. Μπορεί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μην έκαναν τον κόπο να το μάθει κανένας, αλλά με τις δικούς μας μηχανισμούς το έχει μάθει όλη η Ελλάδα, όλοι οι εργαζόμενοι, όλα τα σωματεία, και θα εργαστούμε στην κατεύθυνση του να μπορέσει αυτό να εκφραστεί όσο πιο άμεσα γίνεται, για να μην υποχωρήσει αυτός ο αγώνας, είναι νευραλγικός για τα συμφέροντα συνολικά και της εργατικής τάξης και του λαού μας. Να είστε καλά, καλό κουράγιο και συνεχίζουμε. Τα λέμε. Όλοι εργάτια, όλοι ενωμένοι.